Λίγες ώρες λοιπόν για να ορίσει το 2017 και είμαστε εδώ έτοιμοι να το υποδεκτούμε με όλα τα καλά που θα φέρει μαζί του. Τέτοιες μέρες συνήθως όλοι κάνουμε την προσωπική μας ανασκόπηση, το προσωπικό μας απολογισμό, να σκεφτούμε τι κάναμε το 2016, ποιους στόχους θέλουμε να βάλουμε τη νέα χρονιά. Και αυτές τις μέρες είναι που σκεφτόμαστε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα μαζί με την κυρία Τάνια Μασά, ψυχολόγος, συντονίστρια του Hope for Children. Καλημέρα, καλώς όρισες στο πρωτοσέλιδο. Έτσι μαζί να βάλουμε, να δώσουμε κίνητρα, να βάλουμε νέους στόχους για τη νέα χρονιά. Ναι. Ναι, πολύ σημαντικό. Κάτι πολύ σημαντικό και πολλές φορές μπορεί να είναι και αγχωτικό λίγο. Γιατί στην προσπάθειά μας να έχουμε στόχους, μπορεί να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες μας ή κάτι που είναι πολύ εφικτό. Βέβαια. Και να είμαστε και λίγο αυστηροί με τον εαυτό μας. Ακριβώς, ναι. Το θέμα είναι πόσο αυστηροί τελικά θα είμαστε με τον εαυτό μας ή πόσο ευέλικτοι θα είμαστε μεταξύ αυτών των στόχων ή των προσδοκιών που θα θέσουμε. Πριν 2-3 χρόνια περίπου άκουσα μια θεωρία η οποία με βοήθησε πάρα πολύ και στην προσωπική μου ζωή, αλλά βλέπω πολύ συχνά πόσο πολύ βοηθάει τον κόσμο, ιδιαίτερα όταν συναντάει μπροστά του προβλήματα, που έχει να κάνει με τους στόχους και πώς τέλος πάντων η ζωή μας και το παρόν μας καθορίζεται κυρίως από το μέλλον μας και όχι από το παρελθόν μας. Πολύ συχνά λέμε ότι το παρελθόν είναι αυτό που καθορίζει, γιατί διάφορα τραύματα ή διάφορες εμπειρίες και αναμνήσεις του παρελθόντος μπορεί να μας έχουν κάνει να συμπεριφέρομαστε με κάποιον τρόπο. Ναι, μας έχουν αλλάξει ίσως κάποια του παρελθόντος στοιχεία, ίσως μας έχουν κάνει πιο δυνατούς. Ίσως μας έχουν επηρεάσει, ίσως έχουμε κρατήσει λογικά αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι και πιο χρήσιμα και λειτουργικά για μας στο σήμερα. Το θέμα είναι ότι το τι κάνω στο παρόν σήμερα, μάλλον φαίνεται να είναι κατευθυνόμενο από το μέλλον. Και ότι κυρίως οι άνθρωποι, δηλαδή, είμαστε στοχοκατευθυνόμενα όντα, δηλαδή κατευθυνόμαστε από τους στόχους μας, από το μέλλον καθαρά. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ βοηθητικό, γιατί φεύγει όλη αυτή τη ματέωση από όλα αυτά που μπορεί να έχουμε περάσει όλοι στην προηγούμενη μας ζωή, αλλά επιπλέον μας κάνει να καταλάβουμε ότι είναι στο χέρι μας κάποια πράγματα να μπορέσουμε να τα θέσουμε κάτω και να βάλουμε κάποιους στόχους, τους οποίους μπορούμε σιγά σιγά να υλοποιήσουμε, και αυτοί οι στόχοι είναι που θα καθορίσουν το παρόν μας σήμερα και τις επιλογές που θα κάνουμε. Και αυτοί οι στόχοι είναι το κίνητρο για να συνεχίσουμε με αισιοδοξία, ίσως. Ναι, φυσικά. Και όποιοι στόχοι και αν είναι αυτοί, είτε μπορεί να αφορούν πάρα πολύ συχνά ένας στόχος είναι και θέματα εξωτερικής εμφάνισης, που μπορούν να αφορούν θέλω να χάσω βάρος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μπορεί να έχουν να κάνουν και με θέματα που έχουν να κάνουν και προσωπικά, μέσα μας. Το μέσα μας. Αυτά είναι, σε αυτά πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί δεν είναι εύκολα μετρήσιμα. Πώς μπορώ να μετρήσω το αν έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος, για παράδειγμα. Δηλαδή, ή θα αρχίσω σιγά σιγά απλά να μαζεύω καλές πράξεις και θα τις βάζω κάτω, μήπως ξεφεύγει τότε από την καλοσύνη και γίνεται κάτι άλλο. Δηλαδή, σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επίκεις με τον εαυτό μας. Και ίσως όχι τόσο αυστηροί. Ιδιαίτερα με τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς. Εγώ θα έλεγα πριν θέσουμε τους καινούριους μας στόχους, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αξιολόγηση, αυτό που λέγεις πριν, για το τι δούλεψε ήδη αυτή τη χρονιά. Τι δουλεύει τόσα χρόνια. Από τους στόχους που έθεσα την προηγούμενη χρονιά, τι είναι αυτό που κατάφερα να πετύχω και τι είναι αυτό που θέλω να πετύχω στο μέλλον. Ακριβώς. Τι κατάφερα το 2015, τι το 2016 και τι θέλω να πετύχω τώρα το 2017. Ναι, αλλά αν δεν σταματήσεις κάπου να δεις τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, πώς άραγε μπορείς να προχωρήσεις, γίνεται μόνο να τρέχεις μέχρι να φτάσεις κάπου. Κάποια στιγμή είναι καλά να δίνουμε και στον εαυτό μας το χώρο και το χρόνο για μια παύση, ώστε να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε αυτά που έχουμε κάνει. Και ίσως το τέλος της χρονιάς, το κλείσιμο σήμερα και αύριο, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω αυτή τη χρονιά, τι άλλα καλά έχουν γίνει. Τι καλά πράγματα κάναμε, τι σωστό κάναμε στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στην προσωπική μας ζωή, με τους άλλους, για μας τους ίδιους. Πώς φροντίσαμε τον εαυτό μας, άραγε. Γιατί ασχολούμαστε συνέχεια κιόλας. Και μας τρώει και λίγο η ρουτίνα, η καθημερινότητα, και κάπου χάνουμε λίγο και τον εαυτό μας, τις σχέσεις με τους φίλους μας, την οικογένεια που τους αφήσαμε πίσω.
Αυτός το σημαντικός άλλος. Πολύ σημαντικό δηλαδή, για μένα είναι πρώτα μια αξιολόγηση της χρονιάς. Τι έχω κάνει καλά. Να σταματήσουμε λίγο να είμαστε μόνο επικριτικοί με τον εαυτό μας. Δηλαδή τι έχω κάνει, τι έχω πετύχει μέχρι τώρα και τα επόμενα βήματα να μπουν σιγά σιγά. Είναι ωραία, είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε ένα όραμα, ένα όνειρο. Μας δίνει νόημα κιόλας. Είτε αυτό αφορά τη δουλειά μας, μας βοηθάει δηλαδή για να μείνουμε εκεί, είτε αφορά την οικογένειά μας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σημαντικό, αλλά καλό είναι να ξέρουμε ότι αυτό για να το φτάσουμε θέλει και άλλα πιο μικρά βηματάκια. Στον δρόμο για να υλοποιήσεις το στόχο σου, νομίζω αυτό το ταξίδι είναι που σε κάνει να νιώθεις πιο γεμάτος και να έχεις αυτή την ενέργεια στο να φτάσεις στον στόχο. Οι στόχοι όμως, πέραν από την προσωπική ζωή, μπορεί να είναι και στον επαγγελματικό τομέα. Ότι, ή και για τους φοιτητές. Φέτος θέλω να πάρω το πτυχίο μου. Φέτος θέλω να καταφέρω να πάρω το πτυχίο μου. Ναι. Ή για τους μαθητές ακόμα τώρα, τους τελειόφοιτους που θέλουν να περάσουν στις σχολές που θέλουν ήδη ή να φτάσουν στο στόχο του. Αυτό που ακούς συνήθως εσύ από τους επισκέπτες σου, από τους πελάτες σου. Τι είναι αυτό που ακούς συνήθως? Σε σχέση με τους στόχους. Σε σχέση με τους στόχους, ναι. Οι στόχοι, έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές αγχώνουν. Δηλαδή μπορούν και ιδιαίτερα στους μαθητές κιόλας που είναι κάτι που ανέφερες, μπορεί να προκαλέσουν έτσι έναν ιδιαίτερο φόρτο άγχους γύρω από αυτό. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι παράλληλα τίποτα δεν μπορεί να είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Φαίνεται ότι ακόμα και οι στόχοι μπορούν να κάνουν και κακό, μπορούν να κάνουν και καλό. Εξαρτάται στο άτομο για το πώς θα τους θέσει, πώς θα τους χρησιμοποιήσει και πώς θα αποφασίσει να τους ζυγίσει και να τους τρέξει. Όπως είπαμε, το να έχω έναν στόχο, αλλά να τρέχω σε αυτόν με κλειστά τα μάτια, δηλαδή για παράδειγμα, διαβάζω συνέχεια, δεν βγαίνω καθόλου, αυτό σημαίνει ότι έχω χάνω χάσει. Άλλα πράγματα. Ακριβώς. Δηλαδή, σίγουρα κάποιες θυσίες θα γίνουν για έναν στόχο, όπως όταν, ναι, για παράδειγμα, μπορεί να θέλεις να κάνεις δίαιτα, δεν μπορείς σίγουρα να τρως, φαντάζομαι, όλη μέρα γλυκά. Ναι, κάποιες θυσίες θα πρέπει να γίνουν και σε κάθε στόχο, αλλά δεν αυτό το 100% και 0. Αν το σκεφτούμε σε μια τραμπάλα, ναι, δεν μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ στερητικό για το άτομο και τελικά να μην του βοηθήσει να εξελιχθεί. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο στόχος είναι ένας στόχος και σίγουρα για να τον έχουμε είναι ένας πολύ καλός στόχος και καλό είναι να τον φτάσουμε. Αλλά να θυμόμαστε ότι πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Γιατί ο εαυτός μας είναι αυτός που τελικά θα υλοποιήσει το στόχο. Πρέπει να θυμόμαστε να κοιμόμαστε. Πρέπει να θυμόμαστε να ξεκουραζόμαστε. Να θυμόμαστε να περνάμε χρόνο με κάποια άτομα που αγαπάμε, όπως είπες πριν. Να θυμόμαστε και ότι. Και να το δείχνουμε ότι τους αγαπάμε. Ακριβώς. Μικρά πραγματάκια που είναι προσωπικές ανάγκες και λίγο τα ξεχνάμε στην καθημερινότητα, στην προσπάθειά μας να φτάσουμε το στόχο μας, τους στόχους μας. Ωραία, στον δρόμο προς την επίτευξη του στόχου μπορεί να έχουμε και κάποιες αποτυχίες. Μπορεί κάτι να μην πάει καλά. Αυτό πώς το χειριζόμαστε? Για να μην μας ρίξει ψυχολογικά, να μην πέσει η ψυχολογία μας. Ναι, κοίταξε, μπορεί να πέσουμε κιόλας. Με την έννοια ότι σίγουρα ανεβαίνοντας κάποια στιγμή θα πέσεις. Δηλαδή είναι κουραστικό να ανεβαίνεις. Δεν γίνεται να μην πέσεις. Αν το σκεφτούμε στην κυριολεξία, να ανεβαίνουμε ένα βουνό, πώς θα το ανεβαίνουμε? Θα κουραστείς. Ακριβώς, θα κουραστείς. Μπορεί να βρεις κάποια πέτρα και κάποια στιγμή να γλιστρήσεις λίγο. Δηλαδή, αυτά πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι μέσα στη ζωή, ότι είναι φυσιολογικά. Και απλά πρέπει να σκεφτούμε το εναλλακτικό σχέδιο για το πώς θα προχωρήσουμε στο στόχο μας ή ακόμη και να αναθεωρήσουμε το στόχο. Οι άνθρωποι αλλάζουν μέρα με τη μέρα, δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο, όπως λέγατε και πριν για τη χρονιά. Συνέχεια αλλάζουν τα πάντα. Και γι' αυτό πρέπει να αναθεωρούμε τους στόχους μας και να βάζουμε ξανά καινούργιες. Ένας στόχος που έχω που είχα πριν μια εβδομάδα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός την επόμενη εβδομάδα. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν πρέπει να μένουμε κι εμείς απόλυτοι, στάση, γιατί νομίζουμε ότι αυτό είναι για το οποίο γεννηθήκαμε. Πρέπει να φύγουμε λίγο από αυτή την τόσο και μόνο, τέλος πάντων, σαν μια καρμική πορεία που έχουμε. Χωρίς να λέω ότι το κάρμα δεν είναι βοηθητικό. Λέω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ξεφεύγουμε από αυτό που νομίζουμε ότι προσδοκούν και όλες οι άλλοι από εμάς. Και σημαντικό να διαχωρίσουμε τους δικούς μας στόχους από τους στόχους που έχουν οι άλλοι από εμάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πολλές φορές μας αγχώνει αυτό που προσδοκούν οι άλλοι για εμάς, να τους κάνω περήφανους, να πετύχω αυτό που θέλουν αυτοί για να είναι αυτοί ευχαριστημένοι από μένα και κάπου καταπιεζόμαστε ίσως.
Ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση το πιο πιθανόν. Γιατί στην προσπάθεια μας να ικανοποιήσουμε αυτούς τους σημαντικούς άλλους, γιατί προφανώς αυτούς που θέλουμε να κάνουμε περήφανος. Μπορεί να είναι οι εργοδότης μας, οι γονείς μας, ναι, οι φίλοι μας. Ναι, ναι, ναι. Συνήθως είναι και άτομα για τα οποία νοιαζόμαστε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε και να μπορέσουμε να το διαχωρίσουμε αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή σίγουρα ένας άνθρωπος κερδίζει πολλά βλέποντας κάποιους άλλους να νιώθουν περήφανοι για αυτόν. Mm-hmm. Σίγουρα είναι κολακευτικό. Είναι μια ναι, ακριβώς προσωπική ικανοποίηση. Έχει πάρα πολλά θετικά. Δεν λέμε ότι είναι κάτι απαγορευτικό και δεν θα πρέπει να υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να μας αγαπούν, να μας αποδέχονται, να νιώθουν περήφανοι για μας, να μας θαυμάζουν, να μας σέβονται. Είναι φυσιολογικά αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ ζω σε έναν κόσμο που δεν με νοιάζει δηλαδή για τους άλλους. Αυτό θα ήταν λίγο ψέμα να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει για κανέναν. Όμως πρέπει να ακριβώς κάποια στιγμή να βλέπουμε και πάλι είναι το ίδιο. Να θυμόμαστε ότι δεν είναι μόνο οι άλλοι που υπάρχουν. Δεν είναι μόνο αυτή η πλευρά του εαυτού μας που θα κάνει κάποιους άλλους να νιώσουν περήφανος. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην είμαστε καθόλου περήφανοι για αυτά. Αλλά είναι δικά μας καθημερινά πράγματα, χαρακτηριστικά και ανάγκες. Και δεν πρέπει να τα εξορίζουμε επειδή απλά νιώθουμε ότι είναι μακριά από μας ή μας κρατάνε μακριά από τους στόχους. Το άγχος είναι ένας στόχος που ακούω συχνά, ότι θέλω να έχω λιγότερο άγχος. Η οργάνωση πολλές φορές του σπιτιού, του δωματίου, του γραφείου, η οργάνωση που λόγω των πολλών τρεχαμάτων που έχουμε στη διάρκεια της μέρας κάπου τα ξεχνάμε όλα. Ναι. Το άγχος νομίζω είναι το συχνότερο πρόβλημα που θα φέρει τα άτομα στα γραφεία των ψυχολόγων και του καθεξής. Νομίζω το άγχος υπάρχει παντού, σε πολύ μικρές ηλικίες μέχρι πολύ μεγάλες. Είναι πολύ ένα καθημερινό πρόβλημα που βιώνεται με διάφορους τρόπους, από το πιο χαλαρό μέχρι πολύ έντονα, αυτό που ονομάζουμε συχνά και κρίση πανικού και διαταραχές άγχους. Παρ' όλα αυτά, στο καθημερινό άγχος αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι σιγά σιγά να αρχίσουμε να αναλογιζόμαστε ότι το άγχος μας δεν έρχεται μόνο και μόνο γιατί είναι κάτι κακό και είναι ένας εχθρός και θέλει απλά. Μπορεί να είναι και αυτό το δημιουργικό άγχος που λέμε. Είναι δημιουργικό άγχος ή μήπως έρχεται κάποιες φορές να μας προστατεύσει. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε, ότι το άγχος πολλές φορές μας σταματά από το να κάνουμε πράγματα. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος αγχώνεται και το άγχος του προκαλεί τόσα πολλά προβλήματα να καταλάβει πως μπορεί αυτή η κατάσταση να τον βοηθάει. Αλλά αν εσύ δεν φροντίζεις για τον εαυτό σου και θέλεις συνέχεια και συνέχεια να κάνεις πράγματα και να οικονοποιήσεις τους άλλους και αλλούς στόχους και προσδοκίες, τότε κάποιος πρέπει να το κάνει για σένα. Κάποιος πρέπει να σου πει κάτσε εδώ, χαλάρωσε λίγο. Και ίσως γίνει βία, ίσως το άγχος δηλαδή έρχεται με μια συμβολική μορφή να σου πει κάτσε λίγο και μην κάνεις αυτό, μην οδηγήσεις να πας στη δουλειά, μην πας σήμερα στη δουλειά γιατί δεν νιώθεις καλά ή μην πας στο σχολείο και ούτε καθεξής. Δεν λέω ότι είναι κάτι σωστό, ότι είναι κάτι βοηθητικό. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο ακραίο, αλλά παρόλα είναι αυτά. Είναι κάποιες φορές που το άτομο δεν μπορεί να το αντιληφθεί ότι του συμβαίνει κάτι τέτοιο, ίσως χρειάζεται κάποιον να του κρούσει τον κόδωνα. Ναι, ίσως λίγο ναι, να δει μήπως τι σήματα, τι μηνύματα του στέλνει το άγχος του, γιατί δεν είναι τυχαίο. Το άγχος έρχεται γιατί υπάρχει κάποια πόρτα ανοιχτή. Βρίσκει και μπαίνει. Είναι αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς και όταν έρχεται αυτό το τέλος, κλείνει η χρονιά, σε λίγες ώρες η χρονιά κλείνει. Mm-hmm. Και είναι αυτό που θέλεις να τα οργανώσεις όλα, να δεις τι έκανες, τι έγινε, τι δεν έγινε, τι πέτυχες, τι όχι. Mm-hmm. Και αυτό είναι το περισσότερο άγχος. Πολλοί μέσα σε αυτή τη χρονιά έχασαν και δικά τους άτομα. Mm-hmm. Και είναι κάτι που τους έχει τραυματίσει. Ναι. Με τη νέα χρονιά, μια συμβουλή δικιά σου. Κοιτάξτε, το πένθος και γενικά οι καταστάσεις απώλειας δεν είναι κάτι το οποίο σηκώνει. Δεν μπορείς, είναι το μόνο που δεν μπορείς δυστυχώς να θέσεις στόχους σε αυτό. Μόνο για σένα, σε ένα προσωπικό επίπεδο, για το πώς θα συνεχίσεις. Το θέμα είναι, ναι, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται μετά από τον θάνατο αγαπημένων προσώπων. Ό,τι και να είναι αυτό, όσο δύσκολο και αν είναι, για κάποιο λόγο τα άτομα βρίσκουν τη δύναμη και προχωράνε. Όσοι δυσκολεύονται πολύ ακόμη με αυτό, ενώ έχει περάσει πολύ καιρό, θα έλεγα απλά να ανασκοπήσουν ξανά να βρουν αυτή τη δύναμη που σίγουρα υπάρχει μέσα τους. Γιατί μόνο και μόνο που ζουν μέχρι τώρα,
κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, η θλίψη, η θρήνου, παρ' όλα αυτά καταφέρνουν να επιβιώνουν. Απλά πρέπει να θυμηθούν λίγο και αυτοί τις δεξιότητές τους. Όσον αφορά τώρα το πώς οργανωνόμαστε, εγώ θα έλεγα ότι αυτό γίνεται για σκοπούς να μην αγχωνόμαστε πολλές φορές. Δηλαδή, οργανώνομαι. Όλα να κάνουμε αυτό το. Ναι. Άχος. Αν τα βάλω όλα σε τάξη, τότε θα μπορώ εύκολα να τα βρω, θα μπορώ εύκολα να τα δω, θα είναι όλα πιο ξεκάθαρα. Δεν μπορούν τα πάντα όμως να μπουν σε κουτάκια. Δεν μπορούν τα πάντα να οργανωθούν και όλα να το ονοματίσουμε καλό, κακό, σωστό, λάθος. Τι έχω κάνει όλη τη χρονιά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι καλό, είναι βοηθητικό, αλλά να θυμόμαστε ότι μπορεί να έχουμε και μία μικρή γωνίτσα όπου πετάμε τα ρούχα μας, όπου δεν τα βάζουμε δηλαδή σε ράφια και πάντα περιποιημένα, και έχουμε και μια γωνίτσα που μπορεί κάποια πράγματα να τα πετάμε. Ακριβώς, και πάλι και να ξέρουμε να τα βρούμε. Δεν είναι απαραίτητος κάτι αρνητικό, κάτι κακό. Ναι, πολύ σημαντικό. Τα λάθη είναι αυτό. Αυτά που μας διδάσκουν. Ναι, οπωσδήποτε. Πρέπει, τα λάθη μας διδάσκουν, αλλά μας διδάσκουν πάρα πολύ και τα σωστά μας. Γι' αυτό λέω συνέχεια ότι να κοιτάξουμε λίγο και τι έχουμε κάνει. Δηλαδή, να βλέπουμε τι σωστό έχουμε κάνει. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, όταν το βρούμε αυτό το σωστό, τότε ξέρουμε και τι να κάνουμε, γιατί το έχουμε κάνει ήδη. Ενώ το λάθος ξέρουμε απλά τι να μην κάνουμε ξανά. Άρα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εστιάζουμε και στα σωστά μας και να δίνουμε λίγο περισσότερο βαρύτητα σε αυτά που προφανώς έχουμε κάνει και είναι καλά. Ωραία, να κλείσουμε έτσι με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Κλείνει το 2016. Να πούμε με αισιοδοξία στο 2017. Νέοι στόχοι. Νέοι στόχοι φυσικά και να θυμόμαστε ότι αυτοί οι στόχοι είναι που θα καθορίσουν το παρόν μας, τη διάθεση μας σήμερα και τα πάντα. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε, ότι οι στόχοι και το μέλλον είναι αυτό που θα καθορίσει την ζωή μας και όχι το παρελθόν, όχι ότι δύσκολο έχουμε περάσει, αλλά το μέλλον, τα όνειρά μας και οι στόχοι μας. Γι' αυτό καλό είναι να θέτουμε όσο πιο ευχάριστα πράγματα μπορούμε σαν στόχους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εύχομαι καλή χρονιά, να περάσεις όμορφα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Επίσης, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.